κλείσουμε λίγο πιο χαλαρά, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν με την ομορφιά του εξωτερικού μπασχετικού χώρου, με τα μπλε, σιέλ και πράσινα χρώματα από την Όβιντετ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στον εσωτερικό χώρο που ήταν και η ουρά της έκτακτης συνεδρίασης, με την βοήθεια και τη στήριξη των επιχειρήσεων Γιάννη Χαλίκου. Δεν ήταν η ουρά, ήταν ένα από τα δύο θέματα. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ήταν μετά την όλη αυτή συζήτηση. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω ξανά τώρα το Γιάννη το Χαλίκο που αναλαμβάνει ένα κομμάτι της υποδομής, θα έλεγα, προκειμένου να έρθει ο Δήμος στη συνέχεια και να προμηθευτεί και να τοποθετηθεί το παρκέ στο γυμναστήριο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξέρετε, είναι από τις καλές στιγμές αυτό το πικ-πον, το Γιάννη το Χαλίκο από τη μια, το Γιώργο Μπλόμενο από την άλλη, κάθε μέρα έχουμε και κάτι θετικό. Δεν λέτε ευτυχώς που υπάρχουν στη ζωή μας. Μα κοιτάξτε, χθες τη μελέτη πάνω στις σκάλες της Παναγιάς Παπαδόπουλου. Ναι, ναι, βεβαίως. Μπλόμενος από πίσω. Βεβαίως. Εντάξει, βλέπετε λοιπόν πόσο ευχάριστες είναι οι στιγμές. Και να πω κάτι. Και εντυπωσίασε το όλο θέμα, έτσι. Ο κόσμος, ακούστε, πρέπει να αναζωογονηθεί αυτή η περιοχή καταρχήν. Χίλια ευχαριστώ στον Γιάννη για μια άλλη φορά. Εξ ονόματος όλου του καλλιεργού λαού. Χίλιες φορές ευχαριστώ στον Γιώργο τον Τόβελο από την άλλη τη μεριά. Και εκτιμώ ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ από έναν άλλο που κρατά και την ανωνυμία του, που θέλει να κάνει μια παρέμβαση ουσιαστική στο νησί μας. Καλλιέργεια της Διασποράς. Ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούγονται τα ονόματά τους πραγματικά, αλλά έχουν την επιθυμία ή αν τους προσεγγίσει σωστά κάποιος, ακούστε, είναι θετικοί. Κάνομαι αυτή τη δουλειά. Είμαι από αυτούς που ξέρει να κάνει αυτή τη δουλειά. Με ο Δήμαρχος είστε, όλα σας τα χρεώνουμε. Λοιπόν. Ακούστε, θα πω κάτι. Σε αυτές τις δουλειές υπάρχει και το θέμα της εμπιστοσύνης που δείχνει ο ένας απέναντι στον άλλον. Δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει το άλλος και να επενδύει και να σου λέει πάρτα. Και εγώ τα δίνω στον καλλιεργειακό λαό. Υπάρχει μία αμοιβαιότητα στην εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνει ο ένας στον άλλον. Γιάννης Χαλίκος, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Γιώργος Ντόπουλος, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όποιος έχει βοηθήσει και βοηθά το νησί, εμείς που είμαστε τα μέγιστα υπόχρεοι. Έτσι είναι. Και τώρα το γυμναστήριο, επαναλαμβάνω, βάζει όλη την υποδομή. Την πληρώνει, να το πούμε έτσι απλά, ο Γιάννης ο Χαλίκος. Για την τοποθέτηση, ενώ την αγορά κάνει ο Δήμος. Την αγορά του παρκέ την κάνει ο Δήμος. Και να κλείσουμε με επίσης ένα θετικό. Μέσα στην εβδομάδα, ο Δήμος ολοκληρώνει την διαδικασία αγοράς του οικοπαίδου στο Άργος, εκεί που θα στηθεί το νέο κλειστό γυμναστήριο του νησιού μας, επιφάνειας 1.600 μέτρων πόσο είναι, σύμφωνα με τα απαιτούμενα, έτσι ώστε εκεί να φιλοξενούνται αγώνες διεθνής, άλφα εθνικής κατηγορίας, μπάσκετ κλπ. Και δίπλα, στον ίδιο χώρο, θα στηθεί το Ολυμπιακό Προπολιτικό Κέντρο για την Αναρρίχηση. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές, κυρία Κουκκίνη. Τέτοια θέλουμε να πούμε, κύριε Δημαρχέ. Να σας παρακαλέσω για κάτι. Παρακαλώ. Ένα βράδυ να πάμε μαζί στο Μασούρι, αυτές τις μέρες να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στους δρόμους. Ήμουνα χθες το βράδυ και έφρυξα από ικανοποίηση. Ότι είναι Ιούλιος μήνας. Ότι είναι Αύγουστος. Και Ιούλιος και Αύγουστος. Να πάμε μαζί. Μετά, κανένα πρόβλημα. Να αλλά να κάνουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ. Να καταγραφεί. Αυτό είναι μοναδικό πράγμα. Και να πω κάτι. Ξέρετε πόσο ωραία αισθάνομαι. Διότι επιτρέψτε μου να πω, σε αυτή την ιστορία της αναρρίχησης έχω βάλει αρκετά λιθαράκια. Έχετε βάλει, σε κύριε Δήμαρχε. Επίπεδο. Όμως, κύριε Δήμαρχε, βλέπετε ότι ενώ κυλούν τα χρόνια και τα πάμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι και θα τα πάμε ακόμη καλύτερα, είδατε και τους ανθρώπους που ήρθαν από την εταιρεία Remake. Έτσι, δηλαδή, όταν θέλουμε πράγματα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για παραπάνω. Μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε. Πάρκινγκ. Πού να παρκάρουν όλοι αυτοί. Ο Δήμος αγοράζει, ακούστε με, στην περιοχή των Μυρτιών, ένα οικόπεδο από τον κύριο οικονόμου, το γιο του αείμνηστου Στέφανο Οικονόμου. Μάλιστα. Αυτό που είναι πάνω από το σούπερ μάρκετ του Στάλα.
αυτό το αγοράζει ο Δήμος. Για αυτό τον λόγο. Πολύ ωραία. Ακούστε, αυτή η Δημοτική Αρχή, κυρία Κουγιαίνη, αυτή η Δημοτική Αρχή, ακούστε, μέσα στις χειρότερες συνθήκες, χωρίς πλειοψηφία, με 6 άτομα είναι. Μα συμβαίνουν και αυτά όμως. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε. Αν εγώ είχα 16, χθες το θέμα θα είχε περάσει, εννοείται. Με 6 άτομα, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πολέμων, γιατί όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Ναι, αλλά κύριε Δήμαρχε, και νερό στην Τέλεντο πάλι προχθές. Κοιτάξτε, χωρίς νερό. Ακούστε. Δηλαδή, πώς κάνουμε όλα αυτά τα παρακάτω σχέδια και πλάνα, ναι, όταν δεν έχει νερό. Μισό λεπτό, πώς κάνουμε. Πέντε φορές. Εντάχθηκε στον Τρίτσι, ναι, νέα προμήθεια για την Τέλεντο. Ωραία. Γιατί ψέριμο, 100 κυβικά άλλη αφαλάτωση. Πολύ ωραία. Για πότε περίπου θα. Κοιτάξτε, ξεκινούν οι διαδικασίες. Το άλλο καλοκαίρι. Θα ήθελα να είναι έτοιμη το άλλο καλοκαίρι. Κυρία Κουγιαίνη, ακούστε. Οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες. Δεν είναι θέμα ότι πατάς ένα κουμπί. Εγώ τι κατάφερα ως επικεφαλής αυτού του Δήμου να εντάξω ένα έργο στο Αντώνη Τρίτσι. Εντάξει. 1.300.000 ευρώ που προβλέπει 3 αφαλατώσεις, 15 κιόσκια νερού που θα γεμίσω με τις γειτονιές, τα μαράσια πάνω και 13 νέες γεωτρήσεις. Βλέπετε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι δηλαδή, περίοδος COVID ήταν έκτακτη ανάγκη. Εντάξει. Πόλεμος, ξέρετε, δεν είναι εύκολη διαχείριση, διότι οι επιπτώσεις κεντρικά μετακινούνται στην περιφέρεια, στους Δήμους. Λοιπόν, και ερχόμαστε και φτάνουμε στην πηγή για να σταματήσει το σοβαρότερο πρόβλημα της χωματερής και μου βρίσκουν εμένα αιτιάσεις ότι δήθεν δεν είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει να το πάμε σε κανονικό συμβούλιο, σε τακτικό συμβούλιο. Και λάβετε υπόψη σας, γιατί εγώ το αφήνω αυτό στην άκρη, θα το συζητήσουμε μετά κύριε Δήμαρχε, ότι αυτήν την ώρα που η Ευρώπη, η Γερμανία, η Αγγλία έχει 7, 8, 9 βαθμούς Κελσίου, εμείς έχουμε 30, 32 και αύριο 35, του τέστην αυτοί που μπορούν και κάνουν τηλεεργασία θα μετακινηθούν προς τα μέρη μας. Κοιτάξτε, έρχονται προς τα μέρη μας. Η Financial Times είχε ασχοληθεί με την Κάλυμνο. Η Κάλυμνος πλέον έχει μπει. Και εμείς είμαστε μέσα. Σε ένα επίπεδο προβολής και η εταιρεία η Remake, αυτή ναι, που μας πρότεινε και το υιοθετήσαμε γιατί το είχαμε ψάξει και εμείς εννοείται, ναι, ναι, το φεστιβάλ να πάει τον μήνα Μαΐου. Μάη, εκεί που έχουμε το πρόβλημα, διότι τώρα είμαστε τίγκα. Θα κάνουμε... Ναι, να το πείτε αυτό για να ακούσει ο κόσμος ότι δεν είναι ότι το αναβάλλετε εσείς ή το ματαιώνετε. Όχι βέβαια. Είναι γιατί είναι η πρόταση, είναι πρόταση από την εταιρεία. Θα σεβαστούμε επιτέλους την εταιρεία η οποία προβάλλει ό,τι καλύτερο. Λειψούς. Αστυπάλαια. Έτσι. Το υποθαλάσσιο μουσείο, το μοναδικό στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει... Στην Αλόνισο είναι. Στην Αλόνισο. Μάλιστα. Νάξο. Κύθνο. Ή τους σεβόμαστε ή δεν τους σεβόμαστε. Εγώ χθες ήμουνα σε ένα εστιατόριο στην περιοχή του Μασουριού και λέω πότε προτιμάς να γίνει το φεστιβάλ και ακούω με ιδιαίτερη χαρά. Λέει τώρα τι να το κάνουμε, χωρίς να πω κουβέντα εγώ, τι να το κάνουμε τώρα, τώρα έχουμε γεμάτα τα πορτοφόλια μας. Και είναι και κουρασμένοι όλοι. Και είμαστε και κουρασμένοι. Έτσι. Για να κάνουμε μια γιορτή μεταξύ μας με την παρουσία των όποιων επωνύμων που δεν μπορούσαν να δεσμευτούν ότι θα έρθουν εδώ. Ενώ μου λέει τον Μάιο μήνα ή τον Ιούνιο που εμείς έχουμε κοιλιά, είναι η καλύτερη εποχή. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να γυρίσει από Αθήνα, περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση και από μέρα σε μέρα στην εκπομπή θα ακούμε τις απαντήσεις των αντιπολιτεύσεων για όλα αυτά που υπόθηκαν. Να απαντήσουν όμως ουσιαστικά. Ναι. Θέλουν να αυξηθούν τα δημοτικά τέλη, διότι όποια άλλη λύση, αν δεν πάμε σε χώρους που είναι έτοιμοι, βατοί να εγκατασταθεί ο δεματοποιητής και το κομμάτι της ανακύκλωσης, εκεί θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής του κάθε Καλλίνιος. Εμείς που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης, για ένα χρόνο στείνεται και λειτουργεί αυτή η ιστορία χωρίς να πληρώσει δεκάρα τσακιστεί ο Καλλίνιος. Καθαρές κουβέντες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο και καλό μήνα από αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.